Μάλιστα. Λοιπόν, άρα να ξεκαθαρίσουμε ότι στο Your Face Sounds Familiar είμαι ότι απαρτίζεται από την κυρία Κοκκίδου, την αγαπημένη ηθοποιό από ναι, την Κοκκίδου. Ναι, από τη Μουρμούρα. Που είναι στο ζευγάρι των πιο μεγάλων σε ωραία, ηλικία. Α, ναι. Πολύ ωραία. Που είναι ένας διαφορετικός ρόλος για την κυρία Κοκκίδου, τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τον κύριο Φασουλή, ο οποίος δεν ήξερε μόνο για τους άλλους, αλλά είχε πει ναι. Ναι, δεν θα είναι ο. Δεν θα βρουν ένα τέταρτο, αυτό νομίζω. Κοίτα, ήταν και ο Ζαχαράτος, την τελευταία φορά δεν ήταν ο Ζαχαράτος. Ήταν ο Ζαχαράτος. Ήταν ο Φιλίπης, η Παπουτσάκη και ο Φιλιππίδης, ρε παιδιά. Ναι. Ο Ζαχαράτος δεν ξαναπήγε, γιατί είχαν τελειώσει τα κουστούμια του Αποστολόπουλου. Κατάλαβα. Εντάξει, ανανέωση πάντως, ανανεωμένο θα είναι. Λοιπόν, πάντως έχει ένα ειδικό βάρος αυτή η κριτική επιτροπή. Δηλαδή, ο κ. Φασουλής. Είναι γνωστή η αξία του και η προσφορά του. Και ήταν και κάτι που του άρεσε. Δηλαδή, παρόλο που είναι του σοβαρού του εντέχνου και είναι ένας άνθρωπος που βάζει τη σφραγίδα του, του άρεσε και ήταν και ομιλητικός. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό το αναμείγμα, δεν ήταν διπλωματικό. Και ο Σεργουλόπουλος. Και ο Σεργουλόπουλος. Και ο Σεργουλόπουλος. Γιατί, πώς εξεπλάγει που το είπαμε. Έχεις, είναι αυτό που εσύ έχεις συμφωνήσει και έχεις την πλήρη εμπιστοσύνη στην παραγωγή και δεν έχεις μάθει, ρε παιδί μου, για τους άλλους. Λες, εντάξει, καλή θα είναι. Ο πλεμμένος ο δικός μας είναι παντού, έχει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και είπαμε, σε αυτή τη ζωή πάντα τα μαθαίνεις από τους άλλους τα διάφορα νέα. Ο κύριος Φασουλής πάντως είναι πάντα τόσο γλυκός που δεν νομίζω και να μην του άρεσε να το έλεγε μπροστά. Να μην του άρεσε κάποιο. Αφενός αφετέρου, να σου πω κάτι, επειδή είναι και λίγο αυστηρή έτσι η κυρία Κοκκίδου, μπορεί να έχει και το ρόλο της πιο αυστηρή στην κριτική επιτροπή. Πολύ πιθανό. Παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω εδώ που την είχαμε καλεσμένη, Μέρη, πρέπει να το βρούμε αυτό το απόσπασμα. Που είχε μείνει λίγος χρόνος για να πει τα θεατρικά της και με κοίταξε με ένα ύφος. Πραγματικά φοβήθηκα. Σκέψου να ήμουν απέναντι ως συμμετέχουσα στο Your Face Sounds Familiar. Για να δούμε πώς ενημερώθηκε, γιατί δεν το ακούσαμε καλά. Να το ξανακούσουμε, παρακαλώ. Στο Your Face. Ναι, με το πάζο μας. Τον Απρίλιο. Πώς φαίνονται οι δύο καινούργοι που έχουν προσθεθεί. Ποιοι θα είναι. Φώτης Σεργουλόπουλος θα είναι και η κυρία Κοκκίνου. Το συμπαθώ εξαιρετικά. Ειδικά με την κυρία Κοκκίνου δεν γνωριζόμαστε. Ελπίζω να γνωριστούμε και να είναι πολύ ευχάριστη. Την ξέρω όμως σαν καλλιτέχνα και την εκτιμώ. Συγγνώμη, παίρνετε και στο λαιμό σας. Είδατε, άμα δεν ακούμε καλά, τι γίνεται. Που σας λέω, βάλτε το δυνατά, βάλτε το δυνατά. Και με κράζετε ότι ναι, και τι θα κουφαθούμε. Ξεκίνησε ο ανάδρομος, παρακαλώ ή όχι. Τώρα έφτασα στα ζώδια. Στέλνει ο Μιχάλης Πλεμμένος μήνυμα. Κοκκίνου είπα, όχι Κοκκίδου. Είδατε που σας λέω δυνατά το βιντεάκι. Πάντως και η Κοκκίνου θα ταιριάζει και η Κοκκίνου ταιριάζει. Η Κοκκίνου ίδια το παραδέχει. Βοηθάει που λέει η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης επίσης στον κρυό θα είναι το αστρολογικό γεγονός που θα χρωματίσει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Γιατί αρχίζει στις 4 του μήνα και είναι πρώτη. Άρα για να ξεκαθαρίσουμε, Μιχαλάκη, στέλνει μου μήνυμα. Η κριτική επιτροπή, αν μας βλέπουν από τον Αντένα, που ξέρω ότι μας βλέπουν γιατί μου στέλνουν μήνυματα και φίλες μου και φίλοι. Η κυρία Κοκκίδου, η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε και το πρωί με τη Μέρη στο Καμαρίνο, όταν μου είπε ότι θα είναι η κυρία Κοκκίδου. Ήταν πολύ κοντρά ρόλο, είναι πολύ του εντέχνου. Για να βρεθεί ένα τέτοιο. Και στο κοντρόλ, πάνω όταν ακούτε το βίντεο, το ακούτε σιγά σιγά γιατί κοιμάται το μωρό. Μέρη μου δεν κοιμάται το μωρό. Στο σπίτι είναι το μωρό. Α αλλάξουμε θέμα, πάμε στον αγαπητό κύριο Πρετεντέρη, ο οποίος δεν αποχωρίζεται το στυλ του σε καμία εκδήλωση. Ας αλλάξουμε γιατί. Με την προσέντα. Ναι, γιατί σε λίγο θα βάλουμε και τον Γιώργο Σόπουλο στην κριτική επιτροπή. Σε λίγο Δημήτρης Χόρτ. Ο Δημήτρης Χόρτ. Έρχεται σε έκτακτη εμφάνιση από τον άλλο κόσμο για να σχολιάσει. Η Κοκκίνου νομίζω ότι θα δώσει και μια πιναλιά ρε παιδάκι μου στην επιτροπή λίγο πιο. Σεξι, λίγο πιο. Με τις επιτροπές υπάρχει. Μιλάμε όλοι μαζί.